Μετά την προηγούμενη προκήρυξη που παρουσίασε εξαιρετικά χαμηλό ενδιαφέρον, βγήκε στον αέρα από το Υπουργείο Υγείας η νέα προκήρυξη για την πρόσληψη χιλιάδων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στελέχωση των νέων τοπικών ομάδων υγείας. Στην κατηγορία των γιατρών είχαμε μια πολύ σημαντική προσέλευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης ήταν πολύ ικανοποιητική η ανταπόκριση από την πλευρά των παιδιάτρων. Συνολικά ο αριθμός των γιατρών που κατέθεσαν αίτηση προσεγγίζει περίπου το 50% των αρχικών θέσεων. Οι τόμοι, όπως ονομάζονται, θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους το πολύ μέχρι τον Νοέμβριο σε κάθε περιοχή της χώρας, όπως δήλωσε από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Και με μια σωστή χωροταξική κατανομή αυτών των γιατρών που έχουν ήδη εκδηλώσει διαθεσιμότητα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα πολύ στέρεο πρώτο βήμα, να θέσουμε δηλαδή σε λειτουργία μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα τις πρώτες δομές σε όλη τη χώρα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά αναπτύσσονται νέες δομές, δημόσιες δομές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό έχει να συμβεί περίπου 20 χρόνια. Σύμφωνα με τον κύριο Ξανθό, οι νέες δομές υγείας θα συμβάλλουν καθοριστικά στον τομέα της πρόληψης της αγωγής υγείας. Είναι νέες δομές που θα παρέχουν νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα που εκεί υπήρχε το μεγάλο έλλειμμα φροντίδας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ικανοποιητική εκκίνηση αυτή η οποία έχει συμβεί για τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Πολύ γρήγορα, μέσα στο χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του νόμου, θα υπάρξει ενδεχομένως ανάγκη να επαναλάβουμε στο μέλλον, στο προσεχές μέλλον, την προκήρυξη για τους γιατρούς, για να δώσουμε τη δυνατότητα ιδιαίτερα σε νέους γιατρούς που αυτή την περίοδο ολοκληρώνουν την ειδικότητά τους και δίνουν εξετάσεις, να διεκδικήσουν και αυτή μια θέση.